Μετά το πρώτο φιλμ, μετά κάνω το δεύτερο φιλμ που ήταν ο μήνας του Μέλιτος, το Honeymoon, όπου είχα γράψει τη μουσική όλου του φιλμ και ένα μπαλέτο όπου θα χόρευε η Τσερίνα με τον Αντώνιο, τον χορευτή του Φλαμέγκο. Αυτό γυριζόταν στη Βαρκελόνη και στη Τέρουελ γύρω. Όταν έγραφα τη μουσική του μπαλέτου, ήρθε στο Παρίσι ο Μάικ Πάουλ για να ακούσει τη μουσική του μπαλέτου. Εγώ όταν έγραφε τη μουσική και ζαλιζόμουν με τα συμφωνικά κλπ, έγραφα ένα τραγούδι. Τότε είχα γράψει και του Λιποτάκτης. Λιποτάκτης είναι πριν τον Επιτάφιο. Και πάνω στο θέμα του μπαλέτου έκανα μια παραλλαγή τραγούδι. Το οποίο έπαιζα εγώ για τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου και τους φίλους μου. Δεν τολμούσα να το παίξω στον Πάουλ γιατί πιστεύω ότι με θεωρεί πολύ σοβαρό συνθέτη και θα πάρει τραγούδια. Αλλά την ημέρα που ήρθε ο Πάουλ είχε ετοιμάσει η γυναίκα μου ένα τραπέζι να φάει πλάι και κάθε στο πιάνο να το παίξω την όπερα, το μπαλέτο, οι Γάλλοι έκαναν απεργία του ηλεκτρικού. Ευτυχώς. Σβήσαν τα φώτα, η γυναίκα μου άνοιξε τα κεριά, εγώ δεν έλεγα συνότης, λέω για να περάσει η ώρα να σας παίξω ένα τραγουδάκι λέω, που γράψει και λοιπά, λέει η Μυρτώ, όχι Μικη, δεν πρέπει ας πούμε και λοιπά, είναι αξιοπρεπές. Λέει ο Μάικ, παίξ' το. Του παίζω λοιπόν τα ρα τα 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 τα. Αυτό λέει είναι το θέμα. Με κάνει εντύπωση πως ένας τόσο σοβαρός άνθρωπος ήθελε να γράψω ένα ελαφρό τραγούδι. Και το πήρε το τραγούδι αυτό, το έβαλε στο φιλμ μέσα και μετά πήγαμε στο Λονδίνο, μισήσε τον Μαρίνο Μαρίνι, ο οποίος είχε μια ορχήστρα με κιθάρες κλπ, ορχήστρα χορού. Και τότε πρώτη φορά μπήκα σε στούντιο ηχογραφήσεων, εγώ έλεγα να δω τις νότες κλπ, αυτός ήταν στα ακόρντα και κάτι σε 10 λεπτά έκανε ένα καταπληκτικό δίσκο. Αυτόν τον δίσκο, αυτός ο δίσκος είχε αμέσως μεγάλη απήχηση. Να θυμηθείς τον ήρωό μου είναι έτσι όπως το γνωρίζουμε εμείς. Τότε μια νέα τραγουδίστρια, η Πετούλα Κλάρκ, το είπε και έγινε η Πετούλα Κλάρκ. Αυτόν τον δίσκο που ήταν τότε best seller, άκουσαν οι Beatles και έκαναν το δικό τους. Αυτός ο δίσκος πήγε σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο δίσκος ήταν ο πρεσβευτής. Αυτός, ναι, αυτός πούλησε πολλά εκατομμύρια δίσκους, ο Μάικλ μου είχε 7 εκατομμύρια, δεν ξέρω, 7, 5, αλλά πάρα πολλά εκατομμύρια δίσκους. Φυσικά ο Μάικ Πάουελ, ωραιότατος, με βοήθησε πάρα πολύ, η ανοία του η μνήμη, αλλά είχε φροντίσει να πάρει τα ποσοστά για τον εαυτό του. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Ώρα που η νύχτα γεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να ρθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να ρθείς όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.
τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρω μου, σε περιμένω να ρθείς. Με ένα τραγούδι του δρόμου να ρθείς τον ήρω μου, το καλοκαίρι που λάμπει τα στερήνω φως να τη δεις, με φως να τη δεις.